Ωπ, να το. What? Τι? Τι έγινε εκεί? Strategy not available. Hello everyone, Dennis, the Retro Player. Σήμερα έχουμε συνέχεια του World Championship του NES Edition. Είχε πολύ μεγάλη αποδοχή, πάρα πολύ μου γράψετε στα σχόλια ότι σας άρεσε και θέλετε να συνεχίσω. Επομένως, εδώ NES Controller, θα συνεχίσουμε. Έχουμε σετάρει το Switch μας και θα είδατε ότι έχω βάλει και το link εδώ στο icon του Switch. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και εγώ το παιχνίδι. Με εξέπληξε ευχάριστα. Και γιατί λέω με εξέπληξε ευχάριστα, γιατί δεν είμαι του speedrun εγώ τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως, μου άρεσε και έτσι μπήκαμε στο όλο concept. Να συνεχίσουμε με κάποια από τα εδώ από τα challenges που είναι available στο speedrun mode και μετά να δοκιμάσουμε την τύχη μας πάλι με το online, να δούμε εκεί πώς θα τα πάμε. Υπάρχουν κάποια τα οποία εδώ αρκετά ακόμα δεν τα έχω δοκιμάσει καν. Άρα πάμε να δοκιμάσουμε. Εδώ έχουμε hit the bricks. Λοιπόν, hit the bricks, break 20 blocks. Πάλι, έτσι απλό δεν φαίνεται, hit 20 blocks. Εδώ το demo τι κάνει αυτός, πάει παρακάτω. Πάμε να δούμε. Εδώ δεν μπορώ να κάνω κάποια από τα κόλπα, βλέπω. Λάχι, πάμε. Μάλλον συμβαίνει να χτίσουμε αυτά που είναι πιο... Α, τέλεια. Οκ. Καθόλου καλά. Έχει νόημα να πάρω το αστεράκι. Πηδάω και αυτό χώρε. Έχει εδώ ένα νόημα να πάρω το αστεράκι. Αχ, θα λέγει κανείς ότι είναι λίγο... Πώς να το πω τη λέξη, frustrating. Κοίτα εδώ πάλι αυτό. Μου άρεσε πολύ αυτό το challenge, το βρίσκω λίγο βαρετό. Εδώ βλέπω τον Bowser. Άρα γιατί κάνουμε στον Bowser. Okay, απλά μάλλον πρέπει να πάμε προς το τέλος της πίστας εδώ αυτό. Και να πρέπει να κερδίσουμε. Αν έχεις εδώ το Fire Mario, μπορείς να τον σκοτώσεις πυροβολώντας τον βέβαια. Θα υποθέσω ότι απλά πρέπει να τρέξω συνεχόμενο, χωρίς να σταματήσω. Σωστά, ναι, θα πέρασε. Εδώ. Οπα. Όχι, δεν θα σταματήσω. Και μάλλον ίσως έχασα χρόνο εκεί. Οκ. Να bad για πρώτη προσπάθεια. Οπα. Για να το ξαναπάμε άλλη μία. Θα προσπαθήσω να μην το πυροβολήσω εκεί στο τέλος. Και να πηδήξω από πάνω του. Δεν θυμάμαι καλά. Και πώς πάει. Χάσαμε. Να το συνεχίσουμε τώρα αυτά. Όχι ρε. Μάλλον όχι. Θα πάμε. Λοιπόν, πρέπει να μην τη φάω εδώ στις φλόγες. Δηλαδή, εδώ σε αυτό το σημείο. Εντάξει, τώρα δεν πεθάναμε. Α, εκεί πάλι έφαγα λίγο χρόνο. Έλα. Α, μωρέ. Let's go again. Let's go again. Come on, το έχουμε, το έχουμε. Είναι αυτό που λέγαμε και την πρώτη φορά. Ότι είναι πολύ απλά challenges. Εκνευριστικά απλά θα έλεγα. Αλλά, όχι ρε.
αλλά αυτό το ότι σου βάζει το time element σε κάνει να το δεις από μια άλλη οπτική γωνία ένα παλιό γνώριμο παιχνίδι σου. Εγώ, ρε παιδί, αυτό το παιχνίδι το παίζω από το 1986 και αυτή τη στιγμή, έτσι, με αυτό το spin που μου έχει δώσει, αυτό το spin ότι κάτω σε καλύτερο χρόνο, να το πάμε άλλη μια φορά, με έχει κνευρίσει, θέλω να το πάρω το S. Αυτό το spin λοιπόν το διαφορετικό, σε κάνει το δεις από μια άλλη οπτική γωνία τελείως. Όπως είπα και την άλλη φορά, εμένα πάντα μου άρεσε να παίζω τα παιχνίδια να τα εξερευνώ και δεν ήμουν τόσο το speedrun. Δεν με ενδιέφερε. Δηλαδή, όχι άμα δεν είχα να χάσει. Άι, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε άλλο challenge. Αχα, ο Λακίτου. Ο Λακίτου. Λοιπόν, grab the goal pole. Άρα φτάσουμε στο τέλος. Και είναι η πίστα η 4-1, βέβαια. Η 4-1, η πρώτη εμφάνιση του Λακίτου. Εδώ το νόημα του Λακίτου είναι να πας ψηλά και στα coins και να τον σκοτώσεις. Πράγμα που τώρα εδώ δεν έχει νόημα. Εδώ έχει πλανόημα να τρέξουμε. Να, Alright, πάμε. Πάμε πάλι. Το έχουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να πηδήξω πάνω από τα... από τα φυτά. Yes. Yes. That's it. Όχι. Shit. Okay. Πρέπει να θυμηθώ. Να θυμάμαι εκεί ότι θέλει άλλη προσέγγιση. Πάμε άλλη μια. Λοιπόν, τα φυτά τα καταφέραμε. Όχι. Τα φυτά τα καταφέραμε, αλλά θέλει άλλη προσέγγιση μετά και το κενό. Στο plant. Οκ. Εδώ θέλει μια άλλη προσέγγιση. Ωραία. Αϊ. Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Καλά τα πήγαμε, δεν πήγαμε το S. It's ok. Λοιπόν, Master. Ποιος είναι το Master είναι αυτό. 30 coins. Cash grab. Collect 30 coins. Μάλιστα. Άρα λοιπόν απλά κάνουμε cruise μέσα στην πίστα για να μαζέψουμε 30 coins. Ωραία, ok. Πάμε να δούμε και αυτό. Και μετά να σας δείξω... Υπάρχει ένα κόλπο που κάνουν οι speedrunners για να κερδίζουν momentum. Χακάρει λίγο το παιχνίδι το οποίο θα το επιχειρήσουμε. Τώρα έχω 21, έτσι. Κάτσε, 21 δεν με φτάνει για αυτό εδώ πέρα. Πρέπει να πάω στον επόμενο τέχνο. Το χάσει αυτό. Am I supposed to go to the next level? Τώρα αυτή είναι χάνοντας τόσο χρόνο. Έπεσα πάνω και στις πυροτεχνήματα. Χάνεις ακόμα περισσότερο χρόνο. Μάλιστα. Να γκορ. Αυτό πάει για λεπτό, ρε. Δεν μας θέλει καλά εδώ. Είναι τσέντο. Ας το πω και κιόλας. Εδώ έχει ένα... πολλά. Σι, θα με βγάλει. A+, μετά από αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Όχι, δεν θέλω ξανά. Λοιπόν, Master, εδώ τι πρέπει να κάνω. In the zone. Enter pipe 4 in the warp zone. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, αυτό το έχουμε, ρε παιδιά. Θα κάνουμε τον κόλπο να πάμε πάνω. Απλά εδώ πάλι να μην μας προδώσει. Ναι, μας προδώσει. Τα timing, τα lags. Δεν ξέρω εγώ, παιδιά, ακόμα και, και στο χέρι που έπαιξα λίγο. Έχω πρόβλημα, δηλαδή το lag το βλέπω. Πάμε πάλι. Το αισθάνομαι το lag ακόμα και στο χέρι που παίζω. Βέβαια, με τα κουμπιά του Joy-Cons δεν μπορώ να παίξει καλά. Δηλαδή δεν γίνεται. Έλα. Πάμε φορά από εδώ.
Λοιπόν, τώρα εδώ κάνουμε cruise. Την πίστα την παίρναμε έτσι ολάκι ημερίας. Άρα εδώ έχει σημασία. Δηλαδή και το καλάκι που να πάω. Σε περίπτωση που δεν ξέρεις το τρίτο track. Όχι ρε. Έχει το φας. Λοιπόν, να το ξανακάνουμε άλλη μία. Ήταν 3-4 σημεία στα οποία δεν πήγα πολύ καλά. Για να δούμε. Είμαστε λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή αυτό το S, πώς το πετυχαίνεις αυτό. Αν με αυτό το κομπό δεν το πετυχαίνεις. Όχι, πέσε σωστά. Κοίτα να δεις. 26-31, 1,5 δευτερόλεπτο πιο γρήγορο και πάλι δεν το κάναμε. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε ένα άλλο κόλπο. Κάνει το αγαπημένο μου, εμένα. Να πάμε στον κόσμο το μείον ένα, να δούμε τι θα γίνει. Τώρα εντάξει, δεν πάω για σπίτι, παιδιά. Πάω να δω αν θα μου κάνει τον κόσμο το μείον ένα. Θα έχει γέλιο αυτό. Άλλωστε θέλει λίγες προσπάθειες, οπότε από θέμα σπίτι αν δεν το πετυχαίνουμε. Αλλά έτσι να δούμε τι θα πει σπίτι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Λέτε να το έχουνε πατσαρί. Γιατί αυτό επειδή είναι bug, πατσάρεται. Δηλαδή πάνε στον κώδικα και λένε, ξέρω εγώ, σαν να μην το βλέπω να γίνεται. Λες. Να το! What? Τι έγινε εκεί? Strategy not available. I am shocked. Wow. Πω, απίστευτο. Strategy not available. So, αντί να πούνε καταρχήν ότι είναι μπαγκιά, το αποκαλούν ότι είναι και καλά μέρος της στρατηγικής του παίχτη. Okay. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Okay. Τι άλλο έχει εδώ. Μάλιστα, πάμε να τελειώσουμε τα του Μάριο. Για πάμε να τα κάνουμε. Εδώ τι είναι, sink or swim. Enter the pipe. Μάλιστα, απλά πας μέχρι το τέλος. Το αστείο είναι ότι ο μείον ένας κόσμος εδώ θα μας πήγαινε. Δηλαδή το strategy αυτό που μας είπαν ότι αποκλείεται. Λοιπόν, εδώ έχει νόημα να χρησιμοποιήσεις τα fireballs όταν πλησιάζει κάποιος. Χάσαμε χρόνο πολύ λίγο εκεί τώρα, είμαι σίγουρος. Αλλά οκ. Okay. Φτάσουμε εκεί χρειάζεται. Δώσ' το. Κάτω. Όχι, δεν φίλε. Τώρα κάνω εκεί τώρα. Μάλιστα, 8 plus. Εντάξει, οκ. Παίξουμε άλλο. Master. Grab the goal pole. Αυτή είναι η πίστα που σας έλεγα με το link που βγαίνει η μπουρμπουλήθρια ότι μου θύμιζε. Εδώ θέλει μονοκόμματο τρέξιμο. Και good luck. Να μην σε βρει τίποτα εκεί από κάτω. Oh. Πώς έρχονται. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Και ότι μας βγει, άλλωστε να θυμηθώ λίγο πώς είναι και η πίστα. Yeah. Ωραία, δεν πειράζει. Πάμε απλά να θυμηθώ λίγο τα challenges της πίστας και θα την ξανακάνουμε πάλι. Okay. Ωραία, εντάξει. Πάμε να το ξανακάνουμε λίγο. Άρα εκεί με το κούπα τρούπα πρέπει εδώ να πάω πάνω του.
Okay. Έλα ακόμα. Ζούμε, το έχουμε. S! What? Παρότι χάσαμε. Wow. Amazing. Παρότι χάσαμε, φάγαμε ήττα και τα λοιπά. Ωραία. Λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ. Legend. Ξέρω, δεν έχω διάθεση να είμαι legend αυτή τη στιγμή. Legend difficulty challenges are the toughest in the game and are much longer than the rest. If you want to optimize your clear times, you'll want to take a look at the classified information provided. Μάλιστα. Και από κάτω έχει βγάλει ένα μενού που λέει classified information και λέει use warp zones to clear world 8. Άρα λοιπόν πρέπει να τερματίσει το παιχνίδι. What? Και σου λέει πήγαινε από το world 1-2 στο 4-1. Μετά από το 4-2 πήγαινε στο 8-1. Okay, άρα λοιπόν θέλει να χρησιμοποιήσουμε τα warps. Μπλα μπλα μπλα. Και σου λέει μετά ναι, όταν είσαι στο 8-4, επειδή άμα πάει στις λάθος σωλήνες, σε ξαναπάει πίσω. Okay. Να μόνο την ειλικρινή μου αλήθεια δεν έχω διάθεση τώρα να το κάνω αυτό. Μπορώ να το κάνουμε ξεχωριστό επεισόδιο. Να το τερματίσουμε σε S. Θέλει χρόνο αυτό. Οπότε λέω να δούμε άλλα παιχνιδάκια προς το παρόν. Zelda. Οκ, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε Take Heart. Οκ. Get the Heart Container. Έχω ήδη καταλάβει που θέλω να πάω. Πάμε να το κάνουμε. 4-5 πίστες πιο αριστερό. Τέλεια. Πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, 4 πίστες πιο δεξιά είναι που θα βάζεις μια βόμβα στον τοίχο και προφανώς αυτή. Μάλλον το όλο concept είναι να το κάνεις σε ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο. Εδώ είναι οι στιγμές που θα ήθελα να είχα το boomerang. Γιατί με το boomerang κάνεις stun. Σωστά. Κάνεις stun. Τους αντιπάλους, δηλαδή κολλάνε, φριζάρουν, ας πούμε. Okay. Πάμε άλλη μία. Έτσι για το S. Μπάς και τα καταφέρουμε. Εκεί είναι αναπόφευκτο, πρέπει να το χρησιμοποιήσω, να σταματήσω για το σπαθί. Εδώ είναι πολύ random ρε φίλε όπως έχουν βγει αυτοί. Αυτό είναι πολύ random generated. Ναι. Κάναμε λίγο κάτι το χρόνο, αλλά χάσαμε τσάμπα ή τα από το άλλο. Alright, λοιπόν. Προχωράμε. Hard. Και έχει το δράκο. Αυτός είναι ο δράκος από το level 1. Το κάστρο, το dungeon 1. Δεν έχουμε κανένα όπλο, ούτε έχουμε βόμβες, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Okay. Και πετάει αυτός μια τριάδα από σφαίρες. Πάμε άλλη μία. Πρέπει να γλιτώσω να μην φάω τις βολές του. Τι να φάω. Μάλιστα. Okay, πάλι simple. Πολύ της λεπτομέρειας. Τι θα σου κάνεις μια στιγμή. A secret to everybody. Αυτοί εδώ πέρα οι τύποι εμφανιζόντουσαν είτε σε σπηλιές, έβαζες δηλαδή βόμβα και τους έβρισκες, ή με φωτιά έβαζες σε δέντρο. Και εδώ είναι η φάση που βάζεις φωτιά στο δέντρο. Δεν είναι κάτι σπουδαίο. Όπου εδώ ήταν όχι 50-50, υπήρχε η πιθανότητα είτε να σου έρθει αυτός εδώ, ή υπάρχει ο άλλος που σου έλεγε ότι μου χάλασες την πόρτα και πλήρωσέ με. Οπότε στον πλήρωσέ με φάση τύπου έπρεπε να. Ναι. Πρέπει να κρατήσεις μια απόσταση να προσγειωθεί η φωτιά πάνω. Κάπως έτσι, ας πούμε. Ωχ, λάγκαρε! Ωραία, φίλε, ακόμα αν και στο emulation λαγκάρει, φαντάσου. Καμάνε. Το στρίψα δεξιά και το συνέχισε και είναι πάνω. Άντε, άλλη μία.
Πάμε εδώ. I missed. Come on, dude. Come on. Είναι αυτό που λέω ότι το πατάω και τσου, it doesn't like always register correctly. Τι λάγκαρε πάλι, δεν μπορεί να εφαρμόσει όλα τα pixels. Μάλιστα, λοιπόν, το αφήνουμε. Έχει αρκετά το Zelda, ε. Λοιπόν, κάνουμε κανένα δύο ακόμα και να προχωρήσουμε και στα άλλα παιχνίδια. Hard. Αυτός είναι που πει να βάλει τις βόμβες, τον Ντόγκο, μπράβο, ναι, τον Ντόγκο λέει αυτός. Κομπόγκο πει να το πω. Πρέπει να τον κάνει να τις πει. Να τις φάει, να τις πει. Αν θυμάμαι καλά όμως, όταν φάει και μία, μπορεί να τον ευαρέσεις λίγο. Alright, let's retry that one, because I missed again. All the way up. There we go. See? Δεν χρειάζεται να την καταπιεί, δηλαδή τον σκοτώνει. Τον σκοτώνεις με το σπαθί παρά αυτά. Hard. Τι είναι αυτός εδώ, Death Mountain Duel. Okay. Ναι, α ναι, αυτό το έπαιξα δοκιμαστικά όταν έκανα... Το είχα παίξει όταν έκανα τις προάλλες online. Οπότε έχουμε εδώ ένα S. Okay. Σωστά. Λοιπόν, τι είναι αυτός εδώ. Ο Deadeye, αυτός εδώ πέρα σκοτώνεται με το arrow στο μάτι του. Πρέπει να το πετυχαίνεις με το arrow την ώρα που ανοίγει το μάτι του. Γιατί αλλιώς δεν κάνεις κάτι. Έλα. Ήδη δύο βολές φύγανε τσάμπα. Μάλιστα. Άλλη μία, πιστεύω άλλη μία. Το έχουμε. Έλα, έλα, πάμε. Αρκεί να μην αστοχήσω εδώ στην αρχή. Just once. Come on. Έλα, yes. Okay. Master. Πιο δύσκολο αυτό λέει. Beneath 100. Αυτό λογικά, ναι, είναι το level 1. Άρα απλά θέλει να πάμε στο level 1, οκ. Okay. Σε ταχύ χρόνο, ήδη έφαγα... Πέσα πάνω στο... σε δύο μπόλια. Έλα. Εδώ θα είναι το επικίνδυνο πάλι στην άμμο που βγαίνουν αυτά τα κανονάκια από κάτω. Πρέπει να αλλάζεις πορεία, να τους ξεγελάς. Ωραία. Και να μην είναι στη μέση, ok. S! Ωραία. Εντάξει, εύκολα. Λοιπόν. Οχοχοχοχο. Αυτοί, πώς τους λένε, αυτούς. Ακόμα πώς τους λένε. Αυτοί, οι Dark Nuts. Αυτοί σκοτώνονται μόνο από τα πλάγια ή από πίσω, γιατί έχουν αυτή την ασπίδα. Οπότε από τα πλάγια πρέπει να μπορώ να το βολάω. Έχω και... Δεν έχω arrows. Good. Πάμε άλλη μία. Το απόσταση βοηθάει εδώ, άμα... Έχασα από την απόσταση τώρα. That's bad. Okay. Λίγο καλύτερα, αλλά τέλος πάντων. Πάλι A. Δηλαδή για να το κάνεις εδώ S, πρέπει να σου κάτσει πολύ καλά. Ωραία, πάμε να δούμε. Βασικά, ας τα δω λίγο τι είναι τα υπόλοιπα. Εδώ είναι η μάγη, ο τρικέφαλος δράκος και στο legend είναι Clear the level 1 Labyrinth. Εντάξει, αυτό δεν είναι δύσκολο. Αλλά πάλι θέλει λίγο παραπάνω χρόνο, οπότε ας μην το κάνουμε τώρα, έχει και Classic Fighter Information πάλι. Ναι, σου λέει που είναι τα κλειδιά. Εντάξει, δεν χρειάζεται το κάνουμε τώρα. Ας κρατήσουμε ίσως τα Dungeons
για επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, έχει εδώ Σάμους. Έχω όρεξη να κάνω Donkey Kong. Να κάνω Donkey Kong. Και έχουμε και τριάς στο Donkey Kong. Α, τέλεια. Είναι η δεύτερη πίστα. Για όσους δεν έχετε παίξει πολύ Donkey Kong, αλλά έχετε παίξει Super Smash Brothers, ίσως σας είναι γνώριμο γιατί υπάρχει αυτή η πίστα. Λοιπόν, και πρέπει να πάμε να πάρουμε το parasol και το purse. Α, πρέπει να πάρουμε την ομπρέλα λοιπόν και την τσάντα. Αυτό είναι το σκοπός εδώ. Όχι να σώσουμε την. Και κόλλησε. Τέλεια. Καλημέρα, κόλλησε το κουτσού. Εδώ έχουμε την φωτιά. Και βεβαίως ο Μάριο όταν θα πέσει από ύψος πεθαίνει. Σωστό και αυτό. Γιατί παρότι λέγεται Jumpman, δεν μπορεί πάρα πολύ το ύψος. Βέβαια και τώρα εδώ είναι θέμα τύχης, είναι που θα σου κάτσει η φωτιά. Γιατί αν η φωτιά δεν είναι σε καλό σημείο, δεν την έκατσες. Πάμε πάλι. Η φωτιά όμως βλέπω εδώ ότι ανεβαίνει πάρα αυτά. Και εδώ είμαι ο τυχερός, είδες, θέλει να σου κάτσουν καλά και τα... πώς έρχονται τα enemy sprites. Master εδώ. Jumping Jacks. Λοιπόν, πάλι η δεύτερη πίστα είναι. A Rich Pauline. Okay. Και για όσους δεν έχουν παίξει πολύ το κικό, λοιπόν, να πούμε και κάποιο history εδώ πέρα, ότι η κοπέλα που σώζουμε είναι η Pauline και δεν είναι η Peach. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν πάμε. Το πάρασο, είναι αυτό. Είναι η Pauline εδώ και γι' αυτό το λόγο στο Mario Odyssey η Pauline έχει πάρα πολύ μεγάλο ενεργό ρόλο στο Donkey Kong City και είναι η δήμαρχος. Και όχι μόνο είναι η δήμαρχος, αλλά στο τραγούδι που τραγουδάει, που τώρα τα λόγια δεν θυμάμαι να παίξω, αποκαλεί το Mario Jumpman, γιατί Jumpman ήταν το original όνομά του στο Donkey Kong. Λοιπόν, Finders Keepers, δηλαδή ό,τι βρεις δικό σου. Εδώ είναι η τρίτη πίστα. Εδώ για να κερδίσεις τον Donkey Kong πρέπει να έχεις πηδήξει πάνω από αυτά τα, τους μεντεσέντες. Τους πούμε μεντεσέντες εγώ. Και μετά πέφτουν όλα τα μεσαία επίπεδα. Εδώ για το σκοπό του challenge πρέπει να πάρουμε λοιπόν τις δύο ομπρέλες και το τηλεφωνάκι. Άρα, πάμε. Δεν ξέρω αν υφίσταται εδώ στρατηγική, αλλά ας ξεκινήσουμε από το πιο κοντινό που είναι αυτό εδώ. Πάω από εδώ, γιατί η φωτιά από εκεί. Έχω την άλλη φωτιά που με κυνηγάει. Τέλεια! Χάσαμε χρόνο for nothing. And let's do this. Yeah, there was no way that was gonna be there. Πάμε άλλη μια φορά. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι από το τηλέφωνο. Τηλέφωνο είναι η τσάντα. Τσάντα είναι, τι τηλέφωνο. Πολύ δεν τρώει. Α, περίφημα. Δεν χάθηκε καθόλου πολύ τίποτα χρόνος. Ούτε και εκεί. Στο κόλλημα πάλι. Το πατάω, το πάμε, δεν πάει. A+. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο το Donkey Kong. Μ' αρέσει, μ' αρέσει το Donkey Kong. Εδώ μάλλον βλέπω ένα, είναι το level 3. Το γράφει και 3. Πρέπει να το κερδίσουμε δηλαδή σε πολύ γρήγορο χρόνο. Ωραία, αυτό είναι πιο challenging. Ναι, σου δίνει τους μετεσέδες. Καλά, δεν κάνω και τις δύο μετεσέδες. Ποιο είναι τώρα το πιο γρήγορο route, δεν ξέρω ο κόσμος, αλλά πάμε έτσι. Και τώρα θα κάνω τον κύκλο να ανέβω από εδώ. Να το πάμε έτσι για κάτω. Ξέρω αν απαραίτητα είναι το καλύτερο αυτό. Χάθηκε χρόνος, χάθηκε χρόνος, χάθηκε χρόνος. Πάλι εδώ είναι να είσαι τυχερός να σου έρθουν σωστά τα sprites. Να κοιτάξτε, με κυνηγάει αυτός. Και δεν θυμάμαι εδώ, μπορώ να περπατήσω προς αυτό το Donkey Kong. Θα το πάρω ως όχι αυτό. Πάμε άλλη μία. Άρα, έχει νόημα να το πάρω όλο μονοκόμματα οριζόντια επάνω, κάθετα επάνω, οριζόντια επάνω. Κάθετα επάνω. Μπορεί και ναι.
δώσουμε αυτόν να έρθει σε μένα. Ξέρω τι είναι καλύτερο. Έλα εδώ στο 8-5. Okay. Και το τελευταίο ποιο είναι? Να κάνουμε Legend Kong Crusher. Clear levels 1-3 πάλι. Εντάξει, θα το αφήσουμε πάλι και αυτά τα finals για επόμενη φορά. Εδώ σου δείχνει το βέλτιστο root. Α, μάλιστα, σου δείχνει το βέλτιστο root εδώ. Okay. Και εδώ, έτσι για να το ελέγξουμε με αυτό που κάναμε, πας... Α, απλά πας έτσι, okay. Οπότε δεν πας κάθετα πάνω, όπως... Ανεβαίνεις κάθε level οριζόντια. Ωραία. Τώρα που είδαμε αυτή εδώ το κόλπο, να το ξαναδοκιμάσουμε αυτό, για πάμε άλλη μία. Αφού το είδαμε, που το είδαμε. Την κλέψη αυτή. Σου λέει πήγαινε έτσι. Εδώ θέλει την εξής προσοχή, άμα έχεις ήδη φάει τον ένα με τεσέ, δηλαδή υφίσταται το κενό, δεν μπορείς απλά έτσι να... να περάσεις πάνω, πρέπει να επιδείξεις. Εδώ λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, μου πρέπει να κάνω αυτή την κίνηση. Την οποία... μάλλον δεν έχω κάνει τα σωστά, γιατί δεν έχω κάνει αυτό έκανα που το έκανα. Τώρα έχω το πάνω. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε, Kitty Chris. Βαριέμαι πάρα πολύ τα κοινωνία. Πάρα πολύ το βαριέμαι το Kitty Chris. Λοιπόν, τι θέλει να κάνουμε εδώ? Πυροβολάμε τα βαρελάκια, μάλιστα. Αυτό είναι? Μάλιστα. Ναι. What? Break this one last. Γιατί έχουμε και τέτοιο περιορισμό? Τι λες ρε φίλε? Μάλιστα. Οκ. Break this one last. Πόπο lag. Παιδιά, το lag εδώ είναι πολύ μεγάλο. What? Non available challenge. What did I do? Μα, γιατί open non available challenge? Τι λέει? Επειδή αγγίζω αυτό. Ωραία φίλε. Πάμε αλήθεια. Έχουν πάλι περίεργες συνθήκες γενικά, έτσι. Άκου τώρα να δεις. Επειδή άγγιξα αυτό εκεί πέρα, λέει είναι ένα βέβαιο challenge. Μάλιστα. Not interested. Sorry, Kid Icarus. Pete, sorry. Λοιπόν, εδώ έχουμε Stu Mario. Αυτό ήταν έλφρα που με έχει παιδεύσει. Το ξανακάνουμε. Θα το ξανακάνουμε. Λοιπόν, πάω εδώ γρήγορα. Το πετάω. Δεν είναι μέσα. Πήγα. Ναι, δεν πειράζει. Οκ, λοιπόν, για να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα. Hard. Leap to the peak. Θυμίζω, παίζω με αυτό εδώ πέρα το controller. Λοιπόν. Απλά πρέπει να ανέβουμε πάνω ψηλά, ναι, σωστά, αυτούς τους χρησιμοποιούμε για όλους τους κακούς στο Mario 2, τους πατάς. Το οποίο, να θυμίσουμε, ήταν το Doki Doki Panic, φίλε. Βεβαίως ήταν το Doki Doki Panic. Άμα κάνω αυτό, πάει ψηλά, αυτό. Αυτό ήτανε. Πάμε για άλλη μία. Easy peasy, lemon squeezy. Αυτός πως έχει πολλά εδώ, ε. Λοιπόν, κάτσε να τα ανοίξουμε ένα-ένα να δούμε περίπου μας πρόκειται. Έχει την... πως τη λέει να έχει? Την Μπέρτα! Μπέρτα! Για να θυμηθώ, δεν λέει το όνομα της. Αλλά αυτή λέγεται με Μπέρτα. Εδώ υπάρχει και ένα μυστικό, ε. Πήγαινε στην άλλη από την πλευρά. Μάλλον δεν έχω παίξει καθόλου για το κανάλι, έτσι. Εντάξει, δεν είναι και τα γαμπανό μου, γιατί... όταν ήμουν μικρός και το είδα πρώτη φορά, αυτό δεν μου φαινόταν για Μάριο παιχνίδι. Μου ήταν πολύ διαφορετικό.
Και να το αποδείχθηκε. Ήταν το Doki Doki Panic. Οκ. Λοιπόν, ελάτε να το κάνουμε. Πάμε. Την πρώτη φορά λοιπόν που το έπαιξα, με τον φίλο μου τον Bill. Άρε Bill, που είσαι τώρα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίναμε τι έπρεπε να κάνουμε. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι μπορούσαμε να σηκώσουμε τα αυγά της. Και δοκιμάζαμε και ξαφνικά από σύμπτωση είδαμε... Έλα ρε φίλε. Από σύμπτωση είδαμε ότι ανεβαίνουμε πάνω στο αυγό. Και λέμε τι, ανεβαίνουμε πάνω στο αυγό. Και τότε ήταν που το επιχειρήσαμε να σηκώσουμε το αυγό και να το πετάξουμε. Μεγάλος ο πανικός τότε. Πάμε πάλι. Εκνευριστικό όταν γίνεται κάτι τέτοιο, σε εκνευρίζει. Ξέρεις τι, μου φαίνεται αυτό το παιχνίδι πιο πολύ με εκνευρίζει παρά με διασκεδάζει. Έτσι αρχίζω και αισθάνομαι. I'm not sure it's that fun. Look what happened! I mean, come on, dude. No, I'm gonna do it again. Έλα τώρα. Come on. Πάμε. Ένα. Δύο. Τρία. Έλα, μπες. Πρέπει να ανοίξει και το στόμα πλήρως. Γι' αυτό και κοντένω εκεί. Λοιπόν, μπες. Πάμε, επόμενο. Λοιπόν, έχει κάτι εδώ. Εδώ έχει τον ήλιο που σε κυνηγάει. Για να δούμε, έχει τον ήλιο που σε κυνηγάει. Enter the pyramid. Προς το παρόν, όχι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε και τι γίνει, δεν πειράζει. Ας μην δούμε τον demo. Πάμε τέλος, απροετοίμαστα. Τέλεια! Ας να τον έχουμε αυτό να πετάμε τίποτα. Δεν θυμάμαι που είναι ο πύργος ή το άλλο. Αλλά, whatever. Okay, maybe that wasn't a good idea. Να πάω τελείως απροετοίμαστα. Alright, whatever. Λοιπόν, επόμενο. Πολλά το Mario 2. Το Mario 2 έχει τα πιο πολλά. Όχι. Το Zelda έχει τίποτα. Λοιπόν, εδώ είναι κάτι με το σκάφος. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Εδώ έχει το κλειδί. Το κλειδί δεν το κάναμε. Α, το κλειδί το κάναμε στο online. Ναι, γι' αυτό έχει το χρόνο. Πάμε να κάνουμε το κλειδί. Λοιπόν, για το κλειδί έχω την αίσθηση. Δεν χρειάζομαι να πάω πάνω στο... σε αυτόν εδώ πέρα. Δηλαδή, μπορώ απλό κατευθείαν, αν πηδούσα πάνω στο πουλί. Έλα. Come on, dude. Once more. Come on. Ξέρεις τι, μου έχουν βάλει και τον Luigi, ο οποίος έχει το χειρότερο jump. Οκ. Alright, καλά έχουμε πάει. No, Luigi, no, don't be a jerk. Luigi's a jerk. Come on, yes. Woo! Λοιπόν, καταρχήν έπιασε το ότι πας, δεν θες το χαλί. Αλλά παρότι έχασα μερικές φορές, βγήκε. Alright, πάμε. Τι άλλο. Αυτός πώς λεγόταν, φίλε. Πάντως μου θύμιζε το καρτούν, δεν ξέρω για όσο ήταν τις δεκαετίες του 80 και αν ήταν στην Ελλάδα, ο Mighty Mouse. Μου θυμίζει το Mighty Mouse. Και, defeat Mouser λέγεται, καταλαβες. Παίζει, είναι λογοπαίγνιο με το Bowser. Καλό. Δεν είναι ο Bowser, είναι ο Mouser. Λοιπόν, για να δούμε. Come on now. Δούρμου. Πατάω το σύνορα να φύγει η βόμβα. Πάμε πάλι. Έλα, μπες. Οκ. Άμα να μην παίρνει ρε φίλε, τότε εγώ τι να κάνω. Μάλιστα.
Καλά πήγε και αυτό. Once more. Let's go. Ωραία. Παίρνουμε αυτό. Ρε φίλε, δεν μπαίνει μέσα με τη... Δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Όταν το κρατάς, δεν μπαίνει. Το οποίο είναι ότι είναι σαν να έχεις ένα μπλοκ παραπάνω, ας πούμε. Οπότε θα πάμε κατευθείαν τρέχοντας τώρα. Δεν μπαίνει μόνος του. Πάμε άλλη μία. Θα σηκώσω, θα αφήσω εδώ και θα τρέξω έτσι με στην τρύπα. Ωραία. Το κακό είναι. Λίγο τεχνική, πώς σηκώνεις. Σηκώνει εύκολα έτσι, ενώ έχω το πω πατημένο, ας πούμε. Άσε που... Okay, λοιπόν. Εδώ... Cloud Top Climber. Μια εδώ. Εδώ έχουμε την Peach. Να πω και κάτι άλλο που έχει πολύ σημασία για όσους παίζουν Super Smash Bros. Δύο στοιχεία τα οποία εισαγωγή στο Mario παιχνίδι έγιναν εδώ είναι ότι έχει το παρατεταμένο jump η Peach, που αυτό έχει γίνει στο Super Smash. Λοιπόν, το παρατεταμένο jump που έχει στον αέρα η Peach έχει εισαγωγή του, ήταν εδώ και γι' αυτό το λόγο το έχουμε και στο Super Smash Bros. Και του Luigi. Why would I do that? Alright. One last time. Και του Luigi λοιπόν το πείδημα που είναι λίγο περίεργο στο Super Smash Bros. Είναι που ξεκίνησε από εδώ, γιατί και εδώ είναι λίγο περίεργο το jump. Okay, I can safely say that I'm not interested in doing that challenge. Λοιπόν, εδώ έχουμε με τη φάλαινα κάτι. Pull up and board the rocket. Α, ναι, κάπου έχει μια... έχει ένα διαστημόπλο εδώ. Σωστά, πού είναι διαστημόπλο. Ας είμαι λίγο πιο πονηρός και να το πούμε διαστημόπλο και να μην πιέσω να πάω μόνος μου, γιατί έχουμε παίξει αυτό το παιχνίδι πάνω από 20 χρόνια. Στο τέλος. Μάλιστα. Και είναι αυτό απλά. Να πεις γιατί τώρα εγώ έκανα αυτή την πλακία. Δεν ξέρω να σου εξηγήσω. Ήθελα να πάρω τα κεράσια και καλά ότι τα κεράσια... τα κεράσια και καλά... καλά, όταν πάρεις αρκετά κεράσια σου έρχεται καρδιά ή αστέρι. Πάμε άλλη μία χωρίς κάνω βλακίες. Και τι γίνει. Very interesting. I did not press up. Πάταγα το δεξιά. Μάλιστα. Απλά εγώ πάτησα το B για το... Ωραία παιδιά, είναι εκνευριστικό. Αρχίζω και εκνευρίζομαι με το Mario 2. Και ίσως είναι και από τους λόγους μου που δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Okay. Αχα. Μάλιστα. Κοίτα να δεις που τελικά πήγα πιο καλά.
Για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Legend. Πάλι και εδώ έχει τερματισμό παιχνιδιού μάλλον. Θεωρώ. Α, όχι, clear 1-1. Εντάξει, μόνο το 1-1. Classified information, σου έχει εδώ κάποια κολπάκια. Να και το κόλπο που έλεγα ότι υπάρχει ο άλλος τρόπος να πας. Βεβαίως. Έχει σου βγάζει από πίσω την πόρτα. Ωραία. Λοιπόν. Excite Bike. Excite Bike. Ναι, τις προάλλες, offline, δοκίμασα λίγο πάλι το Championship και εδώ έκανε πολλές. Γενικά το Excite Bike είναι ένα από τα παιχνίδια που εγώ έπαιζα πάρα πολύ μικρός. Απλά τώρα το... αυτό το challenge θα βάζει πάλι, όπως είπαμε, σε μια άλλη οπτική γωνία. Οπότε, για να πάμε. No, no, dude, no. Επειδή με κάνει από εκεί. Πάμε άλλη μία. Με κάνει spawn μετά στο βελάκι ακριβώς πάνω από που δεν πηγαίνει καλά. Πάλι εκεί μεγάλη σημασία η κλίση. Α, σε αυτό το σημαντικό. Και να μην κάνει overheat. What? That was an S. That was an S. I don't think so. Αλλά whatever. Εδώ ας πούμε τι... γιατί δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε S. Για να δούμε. Ξεκινά το κόλπο είναι να ξεκινήσουμε με το full engine και όταν αρχίζει να τερματίζει το αφήνω λίγο. Α, από κάτω έχει το βελάκι. Shit. Οκ. Από πάνω το βελάκι. Come on, dude. Μόνο ένα πράγμα κάνει. I think το έχουμε αυτό, να το ξανακάνουμε. Όχι, έκανα overheating γιατί δεν κοίταζα, δεν προσέχα. Μάλλον το ρίσκα. Λοιπόν, έλα, πάμε άλλη μία. Αυτό ίσως το έχουμε, να θυμηθώ ότι το πρώτο βελάκι είναι κάτω. Το πρώτο βελάκι είναι κάτω και μετά... αφού είναι κάτω, γιατί το πέρα. Ας που το λέω, είναι αυτό μου, είναι κάτω, που πάω πάνω. Και μετά το επόμενο είναι πάνω. Λοιπόν, πάμε. Πρέπει να κάνεις αυτό το προς τα πίσω και προς τα εμπρός. Του δίνει μια άλλη όθηση, δεν ξέρω γιατί. Πάω πάρα λίγο το πίσω. No, no, dude, no, no, dude. Οκ, λοιπόν. Oh, έχει αυτά τα μικρά τα... πώς λέγονται, τα μικρά τα bumps. Οκ, το track once. Για να το δοκιμάσουμε γι' αυτό. Αυτά τα bumps, ο τρόπος να τα περάσει είναι να κάνεις τη σούζα. Έτσι. Άμα δεν κάνεις σούζα, είδατε τι γίνεται. Τώρα κάνεις σούζα. Σούζα! Λοιπόν, πάμε πάλι. Και δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, μου αρέσει να πάτε πάνω πάνω. Αλλά... ωραία. Τα βελάκια σου μηδενίζουν το heat exhaustion. Ooh, yes. Very well. I haven't played this game in so many years. I mean, με εξαίρεση που το έπαιξα εδώ στα challenges. Λοιπόν, εδώ έχουμε το master. Ω, εδώ σου κάνει κάτι πάει από πάνω, ναι, θυμάμαι. Και το επόμενο είναι legend. Λοιπόν, για να κάνουμε εδώ το master. Και λέει, go around the track once. Οκ, okay. Έχει κάτι το ιδιαίτερο. Παίρνω αυτού του περίπου που έμαθα, δεν νομίζω. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Εδώ απλά λογικά έχει πολλές λάσπες και τέτοια που είναι εκνευριστικές.
Δεν βλέπω κάποιο, δεν νομίζω να είναι κάποιο άλλο challenge. Και σε συνδυασμό, κάτω. Ωραία, θα το θυμηθώ μετά. Σε συνδυασμό, εκεί πρέπει να προσδιοθείς λίγο πιο πριν. Το έχουμε το S. Πάμε άλλη μία. Να θυμηθώ κάτω έχει τα βελάκια. Οπότε στην αρχή πάμε πάνω. Όχι ρε, για λίγο το overheat. Το ρίσκαρα, το ρίσκαρα. Άντε, πάμε άλλη μία, πάμε άλλη μία. Το ρίσκαρα, το πάτησα, το πάταγα πολύ ώρα. Μερικές φορές αξίζει το ρίσκο, τώρα ειδικά που είναι speedrun δηλαδή. Το ακούς και πού είναι. Μα όχι ρε. Το ξέχασα ότι είχε διπλό. Εδώ έχει τη σημασία να προσγειωθείς καλά στα... Ωραία, λοιπόν, εντάξει. Το έχουμε με λίγη εξάσκηση, το έχουμε και στο Legend τι λέει. Go around the track twice. Και γιατί έχει classified information, δηλαδή, τι το ιδιαίτερο έχει, ας πούμε. Σου λέει τακτική, ξεκίνα κάτω, ανέβα πάνω, πήγαινε στη μία, στο δεύτερο, μάλιστα, μάλιστα. Οκ. Twice. Λοιπόν, don't overheat. Μάλιστα, εντάξει, οκ. Πράγμα που ξέρουμε ήδη. Λοιπόν, Ice Climber, Balloon Fight, τι άλλο έχω διάθεση να παίξουμε τώρα. Και θα συνεχίσουμε και την επόμενη φορά, αφού βλέπω ότι άρεσε λοιπόν αυτή η επίσκεψη, το revisit στα classic NES games του 1980s και 1990. Λοιπόν, ο Kirby βγήκε πιο μετά, μου φαίνεται, 1993 πριν να γίνει ο Kirby. Ανυπομονώ να βγάλει κανένα expansion pack και να προσθέσει και άλλα παιχνίδια και όχι μόνο πίστες ή και άλλα modes τέλος πάντων. Γιατί θα μου άρεσε εκτός από το time το speedrun να έχει και άλλα τύπου παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε Mario 3. Τι άλλο έχει στο Mario 3, το Balloon Fight και το Ice Climber το βαριά με ένα παράδειγμα. Εδώ τι έχει, Lucky Tanuki. Εδώ έχει One of a Kind. Εδώ έχει Check 1-2. Ναι, έχει διάφορα. Πάμε να κάνουμε λίγο το Lucky Tanuki και μετά ξέρετε κάτι. Για να κλείσουμε το επεισόδιο, πάμε να κάνουμε λίγο online. Να δοκιμάσουμε να παίξουμε online. Τι μπορεί να κάνουμε τώρα εδώ. Oh, are you kidding me? Are you kidding me? I jumped and missed it. Πάμε να δοκιμάσουμε το online, να δούμε τι θα βγούμε rank εκεί. Άμα το χτυπήσει στη δεξιά άκρη, θα πεταχτεί από την αριστερή πλευρά. Δηλαδή, αν το χτυπήσω από εδώ, θα βγει από εδώ. Μάλιστα, ωραία. Zelda 2. Να κάνουμε εδώ ένα τέτοιο. Staircase Race. Τι θέλει να κάνουμε εδώ. Εδώ πρέπει να δω το demo, γιατί δεν ξέρω τι θέλει να κάνουμε. Απλά γράφω. Απλά. Ποια σημαία αυτό ήταν. Μάλιστα. Δεν ήθελα να πέσω πάνω του, σας το ορκίζομαι. Σημάδευα για τη γωνία. Κάτι τέτοιο, αλλά όχι, καλό και αυτό. Αχα, πιστέψτε με, πάτησε το jump. Believe me, believe you me. Οκ, τι άλλο έχει μετά, Master World 1-1. Θα να κάνω όλο το 1-1. Μια φορά σαν Mario και μια φορά σαν Luigi. Γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά κατά το skin. Και δεν έχω άλλα coins για να αγοράσω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε survival mode και να δοκιμάσουμε λοιπόν
το online που έχω πει το. Α πούμε, θα ήταν ωραίο να είχαμε Mike Tyson's Punch Out. Εκεί. Ποιος εκεί, κανένας. Δεν θα μπορούσε να με βάλει μαζί μου. Λοιπόν, εδώ, αυτό έχουμε ήδη κάνει αυτό. Which probably, ok, το έχουμε δει, παιδιά. Έχουμε κάνει και ένα άλλο στο παρελθόν, λέγει. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε. Κατευθείαν ανέβασμα εδώ. Κατευθείαν ανέβασμα εδώ και στο μεσαίο. Δεν θα είναι τριβούνι. Ανεβαίνουμε λίγο εδώ. Jump. Ανέβασμα. I don't know if I did that wrong. Έλα, κόλλησε. First, ok. Χρόνος 21. Ποιο ήταν το destiny? Ποιο ήταν το destiny? Όπου όλοι άλλοι πούμε το πολεμάνε. Δεν το πήγαινε. Γιατί ήταν και κάποια coins. Μάλιστα. Λοιπόν, round 2. Α, the points. Ok. Εύκολο είναι αυτό. Αρκεί να μην χάσεις κάποιο και σου μείνει κενό. Λέει ότι μπορεί να ξέρει ότι ήταν πολύ κακό σώμα. Αλλά κομματεύε. Και μετά είμαστε... Αυτό? Ναι. Αυτό είναι που απλά πάμε. Ναι. Okay. Τέλεια! Τι καλό! Παρότι ας το έχεις αυτό από το jump. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα στο gold. Τι θα καταφέρουμε στο gold. Οκ, αυτό το έχουμε. Το έχουμε αυτό. Στους 4 πέφτουν να είναι. Εδώ θα το πυροβολήσω πριν να φτάσω απέναντι. Λέω, θα έρθω εδώ. Θα κάνω... No, what's a lot of spooky shit. Ευτυχώς. What's a lot of spooky shit. Πρέπει να πω σχολείο που είναι μια κουμία. Overcome the underworld. Τι είναι αυτό, enter the door to go. Μάλιστα, και πρέπει να βγω μέχρι και δεύτερος. Πρέπει να βγω δεύτερο φίλο μου πάλι. Για δεύτερη είναι. Και εγώ δεν ξέρω και αν έχει νόημα να κάθομαι στο τόνο. Το οποίο έχει ήταν και δεν σου πει να μην πει. Γιατί εδώ έχει κάτι πόρτες, αλλά δεν είναι αυτός ο τερματισμός. Ο τερματισμός είναι αλλού. Τέλεια! Τι πρώτη ήταν. Έλα! Το πάτησα. No! No! Τώρα που είμαι σε σχέση με τους άλλους δεν έχω ιδέα. Εσείς το βλέπετε, παιδιά, εγώ δεν έχω... Δεν μπορώ να βλέπω. Δεν μπορώ να βλέπω. Είναι και πλατφορμάκι ο δεύτερος ο κινητικός. Τώρα να βάλω σκάρο να χάσω από ενέργεια. Έλα, έλα. Είχα επιτέλει θεός. Το βλέπατες όλη την ώρα αυτό, ε. Ωραία, φίλε. 1.17 έκανε ο πρώτος. 1.42, 1.46 και εγώ 10 δευτερόλεπτα. Μάλιστα.
Οκ. Failure λοιπόν εδώ. Δεν πειράζει. KO. Knockout λοιπόν. Οπότε... αυτά παιδιά με αυτό το run του NES Edition. Να δούμε τι έχουμε ξεκλειδώσει. Την τα pin. Pin Collections. Αλφα. Earn a rank higher 50 challenges. Staircase. Πολλά pins μας λοιπόν εδώ. Τι είναι το, κάθε pin είναι κάθε πίστα. Όχι. Μπορεί και να είναι. Λοιπόν, anyway, τι άλλο ακόμα τι έχει εδώ πέρα. Τα icon που είναι αγοράσεις, οκ. Λοιπόν, αυτά παιδιά. NES World Championships Edition. NES Edition. Εύχομαι λοιπόν να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Θα ακολουθήσει κι άλλο, γιατί είδα ότι έτσι υπάρχει μεγάλη απήχηση για ανταπόκριση σε αυτό το στυλ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!